Γεια σας και από μένα. Χαίρομαι που είμαστε μαζί ξεκινώντας την μετακαλοκαιρινή μας δραστηριότητα. Το πλαίσιο των εξελίξεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ήδη το ανέλησε η συναγωνίστρια η Αλέκα, η Ελπίδα. Τώρα γιατί είπα Αλέκα. Με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Δεν θα επαναλάβω κάτι από αυτό. Ήθελα μόνο να πω ότι είναι σημαντικό οι θέσεις μας, οι διαπιστώσεις και οι αναλύσεις να καταλήγουν σε συμπεράσματα, τα οποία αυτά συμπεράσματα θα πρέπει εκλαϊκευμένα, το τονίζω αυτό το εκλαϊκευμένα, να είναι τα όπλα στη φαρέτρα μας όταν προπαγανδίζουμε τις θέσεις μας. Το να μιλάμε για στρατηγικό διάλογο ή για οποιαδήποτε συμφωνία, ακόμα και πιο απλά πράγματα, για τη βάση της Σούδας ή αυτό το οποίο εξυφαίνεται αυτή τη στιγμή στην Αλεξανδρούπολη, το να το περιγράφουμε σε αυτούς που είναι γύρω μας, δεν είναι και κάτι το σημαντικό, γιατί δεν το ακούν από την τηλεόραση. Τι σημαίνει αυτό είναι το σημαντικό. Για παράδειγμα, η πρώτη πράξη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ποια ήταν? Η αναγνώριση του πραξικοπηματία, αχυράνθρωπου των Ηνωμένων Πολιτειών Γκουαϊδό σαν νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό θα πρέπει να πούμε στον κόσμο. Το πρώτο κομμάτι το ξέρουμε. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να πούμε στον κόσμο συμπερασματικά από αυτά, από αυτό, και εδώ είναι η αξία της ανάλυσής μας, ότι είναι ένα κλασικό στοιχείο κατάθεσης της υποτέλειας αυτής της κυβέρνησης απέναντι στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίποτα άλλο δεν ήταν. Ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Και αυτό θα πρέπει να δώσουμε και μια ευρύτερη διάσταση. Θα πρέπει να δούμε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική, η πολιτική των κυβερνήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ και των προηγούμενων και αυτής της κυβέρνησης, είναι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, η εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί? Ένα παράδειγμα ή δύο θα σας πω. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν εξάγει καθόλου αγροτικά προϊόντα στη Ρωσία εξαιτίας του εμπάργου του 2014 που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη διαμάχη για την διεκδίκηση της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Τι σημαίνει αυτό? Θα σας πω μόνο ένα νούμερο. Το 2013, πριν δηλαδή το εμπάργο που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και που υιοθέτησε ακαρία και η ελληνική κυβέρνηση, οι εξαγωγές των ελληνικών αγροτικών προϊόντων ήταν 180 εκατομμύρια δολάρια. Αυτά σήμερα δεν πάνε πουθενά ή ψάχνουν απεγνωσμένα οι αγρότες να βρούνε που θα τα στείλουν ή σαπίζουν. Η πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων σε σχέση με το Ισραήλ. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι τα μετόπισθεν, τα επιχειρησιακά μετόπισθεν, να το πω έτσι για να γίνει κατανοητό, για το Ισραήλ? Το απέτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί θα πρέπει ο τοποτηρητής τους στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη Μέση Ανατολή να έχει ζωτικό χώρο να προπονηθεί για να κάνει επιχειρήσεις σε αυτή την περιοχή. Άρα λοιπόν αυτά θα πρέπει να τα λέμε στον κόσμο. Λέμε στρατηγικό διάλογο. Ξεκινάει η δεύτερη φάση του στρατηγικού διαλόγου που ξεκίνησε το Φλεβάρι, το Δεκέμβρη του 18, δεν θυμάμαι καλά. Στρατηγικός διάλογος, μιλάμε για βάσεις. Αν ήταν μόνο οι βάσεις, θα τον λέγαμε στρατιωτικό διάλογο. Η έννοια στρατηγικός διάλογος περιέχει μέσα και άλλα στοιχεία που αναφέρθηκαν από τον προηγούμενο συναγωνιστή που μίλησε εδώ πέρα. Έχει μέσα τρομοκρατία, έχει νομικά θέματα, έχει εμπόριο, έχει ενέργεια, έχει και άλλα κομμάτια, έχει και παιδεία. Το πρόγραμμα FLEX που αυτή τη στιγμή διδάσκεται στα σχολεία με χρηματοδότηση της Αμερικάνικης Πρεσβείας είναι ένας διάβλος εξοικείωσης των παιδιών, των νέων με τα αμερικάνικα δεδομένα ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά. Έχει μπει στα σχολεία. Η επέμβαση και οι διαλέξεις που δίνει ο ΠΑΙΑΤ στις στρατιωτικές παραγωγικές σχολές που βγαίνουν οι νέοι αξιωματικοί. Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Ικάρων, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Τι είναι? Θέλει να διδάξει
τον πατριωτισμό, αλλά Αμέρικα. Θέλει να πετάξει στα καλάθια των αχρήστων και της ιστορίας τον πατριωτισμό όπως τον εννοεί ο λαός μας. Και οι ελληνικές κυβερνήσεις τους δίνουν βήμα. Όταν μιλάμε για Σούδα, τι σημαίνει Σούδα? Και δεν είναι μόνο η Σούδα. Οι Χανιώτες γνωρίζουν ότι είναι άλλη μία ανατοϊκή βάση, την ανέφερε προηγουμένως η Ελπίδα, που είναι το πεδίο βολής Κρήτης. Δεν είναι ακριβώς πεδίο βολής Κρήτης. Είναι μια ανατοϊκή βάση που σκοπό έχει την εκπαίδευση των χωρών μελών του ΝΑΤΟ σε κάθε είδους πύραυλο που χρησιμοποιείται. Ένα. Δεύτερον, στην ανάπαυση και ανασυγκρότηση των στρατευμάτων που χρησιμοποιούνται στις αμερικανονατοϊκές αποστολές για ανασυγκρότηση, ξεκούραση κτλ. Και άλλες αποστολές αυτού του είδους. Δεν είναι δηλαδή απλά μια μονάδα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν αξιωματικοί του πυροβολικού. Είναι μια μονάδα η οποία γειτνιάζει με τη βάση της Σούδας, με τον Ναύσταθμο, με την πρώτη μοίρα αλεξιπτωτιστών που είναι δύναμη ταχείας επέμβασης, με την 115 πτέρυγα μάχης, αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι στα Χανιά. Είναι μια ομάδα η οποία συγκροτεί όταν το απαιτήσει το ΝΑΤΟ, γιατί έτσι χορηγούνται οι μονάδες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ δεν έχει στρατεύματα, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Έχει επιτελεία. Μπορεί λοιπόν, φανταστείτε, τι συγκροτεί εκεί πέρα. Αλεξανδρούπολη. Τι είναι η Αλεξανδρούπολη? Ένα λιμάνι που θα το χρησιμοποιούν οι Αμερικάνοι? Όχι. Είναι ένας βασικός κόμβος που δίνει σημαντικό τακτικό πλεονέκτημα σε αυτόν που το κατέχει και επί του προκειμένου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και όχι, δεν είναι Ελλάδα εκεί πέρα τακτικά. Είναι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που μπορεί να διοχετεύει στρατεύματα βόρεια, να ελέγχει τα στενά και το πέρασμα των πλοίων από τη Μαύρη Θάλασσα. Και ένα άλλο στοιχείο που και αυτό πρέπει να το πούμε στον κόσμο. Πού βρίσκεται το λιμάνι? Στην Αλεξανδρούπολη. Θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι η Αλεξανδρούπολη είναι στον πυρήνα της αμυντικής διάταξης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Γιατί βρίσκεται πάνω στα σύνορα, στον Εύρο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι Αμερικάνοι φτιάχνουν μια βάση η οποία θα προστατεύεται από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Τα παπαγαλάκια τους λένε ότι με τη βάση στην Αλεξανδρούπολη διασφαλίζεται μια διασφαλίζεται περιοχή από μια επίθεση των Τούρκων. Το ανάποδο συμβαίνει. Η αμερικάνικη βάση που θα στηθεί στο λιμάνι θα διασφαλίζεται από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, που αυτό συνειρμικά μας οδηγεί στο ότι θα αποσπάται αυτή η ισχύς από εκεί που θα έπρεπε να είναι, πάνω από τα σύνορα. Αυτό πρέπει να πούμε στον κόσμο. Και αυτό δεν είναι αυτό που εννοεί ο λαός μας άμυνα, γιατί άμυνα εννοεί αντίσταση πάνω στα σύνορα και διασφάλιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Εδώ υπάρχει διάσπαση. Όπως διάσπαση υπάρχει στο σύνολο των ελληνικών δυνάμεων. Η τουρκική επεκτατικότητα αυτή τη στιγμή αυξάνεται όσο αυξάνεται το παζάρι με την Αμερική. Όσο πιο έντονο γίνεται το παζάρι, τόσο πιο επιθετικοί γίνονται οι Τούρκοι. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι οι δυνάμεις τις οποίες οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις διαθέτουν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι στραμμένες στην Ανατολή. Άρα η εμπλοκή της χώρας μας και των ενόπλων δυνάμεων στα συμπεριαλιστικές αυτές συμμαχίες αδυνατίζουν πραγματικά τις πραγματικές αμυντικές δυνάμεις της Ελλάδας. Εκείνο που ήθελα να μην πω περισσότερα είναι ότι αυτά τα πράγματα πραγματικά πρέπει να τα κάνουμε κατανοητά στον κόσμο. Όχι να τον τρομάξουμε, αλλά να εξηγούμε βήμα-βήμα εκλαϊκευμένα ποιες είναι οι συνέπειες των ελληνικών κυβερνήσεων. Εμείς σαν απόστρατοι, όπως και ο κάθε ένας από εσάς, μέσα από ένα ιδιαίτερο, αν θέλετε, γνωσιολογικό αντικείμενο το οποίο έχουμε βιώσει επαγγελματικά, είμαστε δίπλα στο αντιπεριαλιστικό και φιλιρινικό κίνημα, θα είμαστε δίπλα, είτε συμμετέχουμε σε επιτροπές, δεν συμμετέχουμε, αυτά δεν είναι τόσο σημασία, είναι περισσότερο συντονιστικά.
και οποτεδήποτε χρειαστεί το κίνημα την εξειδικευμένη γνώση μας, είναι δεδομένο ότι θα την έχει. Σας ευχαριστώ.